σειρά μου το σημερινό συλλαλητήριο αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Με την ένταση να κλιμακώνεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και με το σφάγισμα του Παλαιστινιακού λαού να συνεχίζει τα διάκοπα εδώ και 113 ημέρες, η κυβέρνηση με την ανοχή των λοιπόν αστικών κομμάτων της χώρας επιλέγει την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων για την υπεράσπιση συμφερόντων ξένων προς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μόνο το τελευταίο διάστημα, ορισμένα τρανά παραδείγματα αποτελούν οι πολεμικές δαπάνες του νέου προϋπολογισμού, η αποστολή φρεγατών εκτός συνόρων, καθώς και η πρόσφατη συνεκπαίδευση με αμερικανικά στρατεύματα σε πρόβες πολέμου. Η λίστα βέβαια τέτοιων παραδειγμάτων δεν μας καθνιάζει, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τελειωμό. Για εμάς, τους νέους στρατευμένους, είναι απαράδεκτο να δίνονται με βάση τον νέο προϋπολογισμό 2024 περισσότερα από 6 δις ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα και ανάγκες του ΝΑΤΟ, όταν εμείς την ίδια ώρα ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι μέσα στα στρατόπεδά μας με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ακόμα και στα στοιχειώδη όπως είναι η σύντησή μας. Ταυτόχρονα, ήδη μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου, επιβλέποντας το εμπάργκο όπλων στην οργάνωση Χεζμπολάχ, ενώ μια άλλη μετέχει σε επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Κερασάκι βέβαια στην τούρτα της εμπλοκής μπαίνει η προετοιμασία αποστολής φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να περιφρουρήσουν τα κέρδη των εφοπλιστών. Σε όλες τις περιπτώσεις μας είναι ξεκάθαρο πως οι αποστολές αυτές, χιλιάδες μίλια μακριά από την Ελλάδα, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την προάσπιση εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αφορούν ξεκάθαρα την υπεράσπιση των συμφερόντων της Νατοϊκής Συμμαχίας, αδιαφορώντας για άλλη μια φορά επιδεικτικά για τους κινδύνους που πλέγουν το λαό μας. Επίσης, ερωτήματα μας γεννά και το τι ωφελεί άραγε το λαό και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας η πρόσφατη συνεκπαίδευση που είχαν σε Μαγνησία και Πιερία με αμερικανικά στρατεύματα ειδικών δυνάμεων, τα οποία εδώ και χρόνια ξέρουν πολύ καλά να σφέρουν τον πόλεμο και να μακελεύουν λαούς ανά την Ιππήλιο. Πόσο μάλλον όταν η λόγω εκπαίδευση ήταν πάνω σε σενάρια που καμία σχέση δεν έχουν με την πράσινη των δικών μας εδαφών, αλλά είναι προωθημένες επιθετικές ειδικές επιχειρήσεις απέναντι σε άλλους υπεραληπτικούς σχηματισμούς. Οι νέοι στρατευμένοι μαζί με το λαό έχουμε χρέος μας να εκφράσουμε δυνατά τη διαμαρτυρία μας, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και σε όλους τους λαούς που σφαγιάζονται για τα κέρδη των λίγων. Να απαιτήσουμε να ακυρωθεί οποιαδήποτε αποστολή ελληνικής δύναμης εκτός συνόρων. Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στη δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού και η στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να σταματήσει η χώρα μας να είναι ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο από άκρη σ' άκρη. Παίρνοντας δύναμη, θάρρος και κουράγιο από το δικό σας αγώνα σε χώρους δουλειάς και πανεπιστήμια και γνωρίζοντας πως είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, συνεχίζουμε και εμείς τον αγώνα μας αδιάκοπα μέσα στα στρατόπεδα. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας.